ΑΦΙΣ.KL. ΑΦΙΣ Κλαπάνια ΔΕΕ. Συνεχώς δίπλα στον αγρότη. Πάυση καθηκόντων για την πλειοψηφία των διοικητών των δημοσίων νοσοκομείων καθώς και των αναπληρωτών τους, αποφάσισε η Πενταμελής Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησής τους με τη διαδικασία προφορικής συνέντευξης. Πιο συγκεκριμένα, από τους 71 διοικητές που αξιολογήθηκαν, οι 59, 44 διοικητές και 15 αναπληρωτές διοικητές πάβονται από τα καθηκοντά τους και οι 12, 8 διοικητές και 4 αναπληρωτές παραμένουν στις θέσεις τους. Σημειώνεται ότι 9 διοικητές και αναπληρωτές διοικητές έχουν υποβάλει τις παραιτήσεις τους. Για την πλειονότητα των περιπτώσεών τους, για τους οποίους η Επιτροπή συγγήθηκε θετικά, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αποφάσισε την παραμονή τους. Υπήρξαν ωστόσο και κάποιες περιπτώσεις διοικητών για τους οποίους, παρά τη θετική εισήγηση της Επιτροπής, το Υπουργείο συνεκτιμώντας το συνολικό τους έργο και τη δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων καθώς και διασφάλισης της εργασιακής ειρήνης στα νοσοκομεία που διοικούν, έκρινε ότι η παρανομή τους σε συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης δεν θα βοηθούσε στην προσπάθεια που καταβάλει το Υπουργείο Υγείας για σταθεροποίηση του συστήματος και αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Όπως αναφέρεται μάλιστα σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, η Επιτροπή αξιολόγησης στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων τόσο των διοικητών όσο και των αναπληρωτών διοικητών εισηγήθηκε κατά πλειοψηφία αρνητικά. Για τους συγκεκριμένους, η πολιτική ηγεσία προχώρησε σε πάυση των καθηκόντων τους. Η διαδικασία αξιολόγησης διήρκησε 10 μήνες με ευθύνη των διοικητών των υγειονομικών περιφερειών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η εν λόγω διαδικασία ήταν ανοιχτή, διαφανής και για πρώτη φορά η Επιτροπή δεν ήταν κυβερνητικά ελεγχόμενη. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι από τους αποχωρήσαντες διοικητές και αναπληρωτές που αμφισβητούν τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης, καθώς όπως υποστηρίζουν, οι αποφάσεις για τις αποπομπές τους ήταν προηλημένες. Την ίδια ώρα, για την κάλυψη των καινών θέσεων, το Υπουργείο έχει ήδη δημοσιεύσει τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφοι. Πέραν των όσων ίσχυαν και σε ανάλογες προηγούμενες προκηρύξεις, αυτή τη φορά θα συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα προσόντα. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομία και πληροφορική, της υγείας ή άλλο συναφής τίτλος στη διοίκηση και στα οικονομικά. Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά. Η επαγγελματική διαδρομή, όπως αυτή προκύπτει από τις θέσεις που υπηρέτησαν, καθώς και τη γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση. Η γνώση της αγγλικής ή άλλης επίσης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να προκύπτει από σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή σχετικό πιστοποιητικό που αποδεικνύει επάρκεια, οι σπουδές στο εξωτερικό σε συναφές αντικείμενο με τη διοίκηση νοσοκομείων ή επαγγελματικό έργο σε υπηρεσίες υγείας σε χώρες εξωτερικού, το εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζει σε ΑΕΙΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις αναγνωρισμένα περιοδικά για υπηρεσίες υγείας, η προσωπικότητα και την εκτίμηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων που απαιτούνται για τη θέση και θα προκύψει από την προφορική του συνέντευξη, η δοκιμασία αυτοαξιολόγησης, τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, καθώς και το κοινωνικό τους έργο όπως συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις. Τέλος, να σημειωθεί πως έγγραφο που ζητά διαγραφή από το Μητρό Μισθοδοτούμενου του Δημοσίου από το Υπουργείο Υγείας έχουν λάβει προς το παρόν ο διοικητής των νοσοκομείων στη Βόρεια Ελλάδα, Κιλκής, Αχία Πακεσερών. Όμως, μέχρι και σήμερα δεν έχουν αξιολογηθεί όλοι οι διοικητές που ανέρχονται στους 200. Ο διοικητής των Σερών αξιολογήθηκε την περασμένη Τρίτη και ο υποδιοικητής του νοσοκομείου Σερών την περασμένη Παρασκευή.